κύριε Στυλιανού, και χρόνια σας πολλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Χριστοφίδου. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να μου επιτρέψετε, γιατί πέραν από καθηγητής διεθνούς δικαίου, γνωρίζετε και γιατί οι διεθνείς σχέσεις έχουν να κάνουν και με την επικοινωνία. Πώς εσείς εκλαμβάνετε και πώς ερμηνεύετε αυτή την προσπάθεια και μέσω αρθρογραφίας? Συγκεκριμένα, Τούρκος αρθρογράφος έγραψε και κάνει έτσι το γύρο των ιστοσελίδων σήμερα των ειδησιογραφικών, ότι προβλέπει την πρώτη σύγκρουση του 18 εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των γεωτρήσεων. Πώς το ερμηνεύετε εσείς? Μάλιστα. Και η αναφορά βρίσκεται και ανοιχτημένη στο Σίγμα Life, το οποίο έχει καλύψει ακριβώς αυτή την ειδησιογραφία ή αρθρογραφία, καλύτερα, αν θέλετε, που προκύπτει από την Τουρκία. Βγαίνουν και μηνύματα. Και είναι εκτιμήσεις, πολύ σωστά, αγαπητή κυρία Χριστοφίδου. Έχετε πει ότι πρόκειται για επικοινωνιακά τεχνάσματα, τα οποία η Τουρκία μας έχει συνηθίσει, ειδικά την τελευταία περίοδο, τόσο σε σχέση με τη δέσμευση παράνομα φυσικά και παράτυπα περιοχών εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, μόλις χθες η Τουρκία δέσμευσε σχεδόν για όλο το 2018 αρκετά μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του είδους τα επικοινωνιακά τεχνάσματα έχουν φυσικά και τη δική τους σημασία στις διεθνείς σχέσεις, που πολύ σωστά έχετε πει, μπορούμε να τεκμέρουμε εκ της αντίδρασης της Τουρκίας, που ακριβώς το πάει όσον αφορά ειδικά στην αμφισβήτηση των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά φυσικά και στην αμφισβήτηση στο Αιγαίο. Ίσως δεν είναι μόνο και το μέχρι που το πάει, μπορεί να το πάει όπου θέλει. Το θέμα είναι, βάσει της κατάστασης σήμερα, βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει των προγραμματισμών και της νομιμότητας που υπάρχει βάσει διεθνούς δικαίου εδώ στην περιοχή, μέχρι που μπορεί να πάει? Γιατί το μέχρι που θέλει να πάει, όλοι γνωρίζουν για την ασυδοσία. Το μέχρι που μπορεί και που είναι εφικτό να φτάσει. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας είναι ξεκάθαροι όσον αφορά στα δικαιώματα της Τουρκίας ως τρίτη χώρα στην ΑΟΣ και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι πολύ ξεκάθαρες επίσης οι υποχρεώσεις που έχει το οποιοδήποτε κράτος να σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχώς αμφισβητεί την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα αμφισβητεί συγκεκριμένα κομμάτια επιπρόσθετα της ΑΟΣ. Ένα εξ αυτών των οικοπαίδων που αμφισβητεί η Τουρκία είναι μέρος του οικοπαίδου 6, στο οποίο η ΕΝΗ και η ΤΟΤΑΛ ξεκινούν εντός των επόμενων 24 ώρων την γεώτρηση στο κοίτασμα Καλύψω. Άρα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι εντός του οικοπαίδου 6, σε αρκετά μακρινή απόσταση φυσικά από τον στόχο Καλύψω, βρίσκονται τουλάχιστον δύο τουρκικές φρεγάτες, αλλά και άλλα μικρότερα πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, τα οποία μάλλον παρακολουθούν τις εξελίξεις σε σχέση με την πλεύση αλλά και τη σταθεροποίηση πλέον του πλοίου γεωτρύπανου ΣΑΙΠΕΜ 12.000. Αυτό να το τονίσουμε. Παρακολουθούν τις εξελίξεις. Πείτε μας το και σε εμάς να αντιληφθούμε τι γίνεται. Βρίσκονται δηλαδή εκεί κοντά, χωρίς να παραβιάζουν οποιαδήποτε όρια, για να έχουν απλά την παρουσία τους να λένε «είμαστε εδώ»? Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Η δήλωση της παρουσίας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού δεν παρενοχλούν και στο παρελθόν δεν έχουν παρενοχλήσει τις διαδικασίες που αφορούν τις γεωτρήσεις. Βρίσκονται όμως εντός των περιοχών που δεσμεύονται ουσιαστικά με ναύτεξ για την πραγματοποίηση των γεωτρυπάνων, των γεωτρήσεων. Να πούμε ότι υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας 500 μέτρων και μια μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας 5 ναυτικών μιλίων από το σημείο της γεώτρησης. Η Τουρκία έχει δεσμεύσει για στρατιωτικές ασκήσεις ένα τεράστιο κομμάτι που καλύπτει και τον στόχο Καλυψό στο οικόπεδο 6. Μάλιστα, ένα κομμάτι το οποίο ξεκινά 13 ναυτικά μίλια από το ακροτήρι, 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λεμεσού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι και παράνομες και παράτυπες, γιατί ακριβώς αφορούν δραστηριότητες οι οποίες δεν προβλέπονται να πραγματοποιούνται από χώρες οι οποίες δεν έχουν δικαιώματα εντός της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και οι απαντήσεις της Λευκωσίας στο επίπεδο που δίνονται, όπως διαβάζουμε και στις εφημερίδες, είναι αυτό το μέγιστο που μπορεί να κάνει ένα κράτος?
Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται και από πλευράς Λευκωσίας και η κυβέρνηση με στόχο ακριβώς το να σταματήσουν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες ή τουλάχιστον να καταγγελθούν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας. Σίγουρα το πρώτο βήμα είναι η έκδοση αυτό που ονομάζουμε αντι-Ναύτεξ, δηλαδή Ναύτεξ ακυρωτικού χαρακτήρα που ακυρώνουν ουσιαστικά τη δέσμευση περιοχών από παράτυπους και μη εγκεκριμένους σταθμούς όπως είναι αυτός της Αντάλιας. Για παράδειγμα, όπου η Τουρκία μας συνηθίζει να εκδίδει Ναύτεξ και να καταγγέλει. Ακυρώνουν, αλλά δεν αποτρέπουν τη διενέργεια της όποιας άσκησης, εάν και αυτή θα γίνει. Σίγουρα, γιατί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας μπορεί να γίνει με πολλά και διάφορα μέσα. Η ύπαρξη, για παράδειγμα, πολεμικού ναυτικού από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας θα ήταν ένα αποτρεπτικό μέσο. Ένα άλλο αποτρεπτικό μέσο είναι το γεγονός ότι αυτές οι γεωτρήσεις πραγματοποιούνται από εταιρείες παγκόσμιου βεληνικούς, κολοσσούς. Άρα υπάρχουν τα γενικότερα και ευρύτερα συμφέροντα και γεωπολιτικής υφής, αλλά και γεωοικονομικής και γεωστρατηγικής, τα οποία υπάρχουν. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς για να καταγγέλλονται αυτές οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανού, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, κύριε Σικύρη, και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.